Σήμερα δεν έχουμε μόνο Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, έχουμε ολόκληρο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης. Παρακαλώ όσους μας ακούνε να δουν τον απολογισμό της περσινής αντιπυρικής περίοδου, ώστε να συγκρίνουν τις περιόδους σχετικά με τον αριθμό των πυρκαγιών, την έκταση που έχει καεί, τα μέσα τα οποία επιχείρησαν, το προσωπικό το οποίο επιχείρησε. Άρα μπαίνουμε σε ένα πιο επιστημονικό, θα έλεγα εγώ, τρόπο αντιμετώπισης αυτών των θεμάτων και στην πρόληψη. Και για την πρόληψη που επίσης ακούστηκε μια αιχμή. Δεν υπήρχαν δασοκομάντους. Τώρα έχουμε 500 δασοκομάντους από πέρσι. Δεν υπήρχε εγκατάσταση δυνάμεων από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από πέρσι έχουμε 200 άτομα εδώ που επιχειρούν. Προχθές επιχειρούσαμε μαζί με Ρουμάνους πυροσβέστες στο πανόραμα της Σαρονίδας και τους ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία τους. Δεν υπήρχε όλος αυτός ο συντονισμός μεταξύ πυροσβεστικής, τοπικής αυτοδιοίκησης, εθελοντικών οργανώσεων. Δεν υπήρχαν τα μέσα τα οποία έχουμε σήμερα. 89 εναέρια μέσα, είχαμε 61 πριν το 2019. Δεν υπήρχαν πολιτικοί καθαρισμοί δασών. Εγώ παρακαλώ όποιον θέλει από του ΣΥΡΙΖΑ να μας πει, υπήρχε πρόγραμμα αντίστοιχο με το Αντινέρο 1 ή 2. Μιλάμε για 72 εκατομμύρια ευρώ μόνο από το Αντινέρο 1, που έχει να κάνει με καθαρισμούς χιλιάδων χιλιόμετρων όσον αφορά και αντιπυρικές ζώνες και δασικούς δρόμους. Πρώτη φορά γίνονται αυτά. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Η κλιματική κρίση απαιτεί συνεργασία, πιστεύω, εγρήγορση και καμία μικροπολιτική διάθεση από όλους μας.